Ήσασταν δήμαρχος τα προηγούμενα σχεδόν 5 χρόνια. Ποιο είναι το έργο που έχετε να παρουσιάσετε στους πολίτες της περιοχής σας? Ευχαριστώ καταρχάς για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Ανέλαβα δήμαρχος στην πιο δύσκολη περίοδο. Στην περίοδο της μεγάλης κρίσης της χώρας. Στην περίοδο που οι συμπολίτες μας πέρασαν και συνεχίζουν να περνάνε δύσκολα. Το πρώτο μέλημά μας είναι να στηρίξουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Την καθημερινότητά τους. Με κοινωνικές υπηρεσίες, με δομές, με κοινωνικό ιατρείο, φροντιστήριο. Όλα αυτά που είχαμε ανάγκη και επιθυμώ και θέλω να ελπίζω να μην συνεχίζουμε να τα έχουμε. Κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγκαταλείψαμε το σχεδιασμό για την πόλη μας. Αυτό που κάναμε, το πρώτο και μεγάλο που περηφανεύομαι, είναι ότι καταφέραμε σε συνεργασία με το Δήμο Κορυδαλλού να φέρουμε, να ολοκληρώσουμε και να παραδώσουμε σε 2 μήνες περίπου από σήμερα 1,5 χρόνο νωρίτερα το σταθμό του μετρό στην Αγία Βαρβάρα, στον Κορυδαλλό και στην Νίκαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό έργο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό το έργο θα δώσει νέες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης στην πόλη πρώτον και δεύτερον θα ανακουφίσει τους συμπολίτες μου στη μετακίνησή τους. Γρήγορα, με ασφάλεια και με μεγάλη ταχύτητα. Και οικονομικότερα. Ασχοληθήκαμε με τα θέματα του αθλητισμού. Η Αγία Βαρβάρα για 15 χρόνια δεν είχε γήπεδο. Καταφέραμε και ολοκληρώσαμε και κατασκευάσαμε το ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Αγία Βαρβάρα. Ολοκληρώσαμε όλες τις υποδομές των αντιπλημμυρικών έργων. Αναμορφώνουμε όλες τις παιδικές χαρές και είναι πιστοποιημένες. Όλα τα σχολεία απέκτησαν δικά τους γήπεδα άθλησης, προπόνησης, παιχνιδιού. Αγοράσαμε χώρους οι οποίοι ήταν οικόπεδα σε ιδιώτες και σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε νέες πλατείες, να φτιάχνουμε πεζοδρόμια, νέους πεζοδρόμους. Κοπιάσαμε και δουλέψαμε. Ζητήσαμε στους συμπολίτες μας να μας εμπιστευτούν χωρίς να τους τάξουμε τίποτα. Το ίδιο θα τους ζητήσω και για την επόμενη τετραετία. Αν επανεκλεγείτε, ποια είναι τα βασικά σημεία του νέου προγράμματος, ποιες είναι οι προτεραιότητες σας? Τα προβλήματα σε μια πόλη δεν τελειώνουν ποτέ. Σχεδιάζουμε άμεσα να λειτουργήσουμε γυροκομείο στην Αγία Βαρβάρα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και μάλιστα τις επόμενες μέρες θα μας επισκεφτεί και η Υπουργός η κυρία Φωτίου, έτσι ώστε να δεσμευθεί στο λαό της Αγίας Βαρβάρας και αυτή για τη λειτουργία του γυροκομείου. Το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Το δεύτερο θέμα αφορά την αξιοποίηση του χώρου της Βιοχρώμ. Είναι ένας ιδιόκτητος χώρος πάνω από 30 στρέμματα, ακριβώς στην Ιερά Οδό, στα σύνορά μας με το Εγάλιο και το Χαϊδάρι, που εκεί ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και ξεκινάει η φάση υλοποίησης του πρώτου έργου για την Κυψέλη επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε αυτός ο χώρος να αποτελέσει κοιτίδα πολιτισμού. Εκεί λοιπόν να στεγάσουμε την ανώτερη σχολή δραματικής τέχνης που έχει ήδη ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας και λειτουργεί, τη σχολή κινηματογραφίας, φωτογραφίας, όλες αυτές λοιπόν τις δομές και τις υπηρεσίες γύρω από τον πολιτισμό, σκεφτόμαστε σε αυτόν τον χώρο να το στεγάσουμε και είναι το μεγάλο μας σχέδιο, η αξιοποίηση του χώρου της Βιοχρώμου. Δεν αφήνουμε το θέμα του νοσοκομείου. Ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί όχι μόνο τους κατοίκους της Αγίας Βαρβάρας αλλά και ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα. Το νοσοκομείο των Λιμωδών, το πρώην Λιμωδών, το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, υπήρξε και αυτό θύμα της μνημονιακής πολιτικής. Ήταν ένα από τα νοσοκομεία που μέσα σε μία νύχτα αποφάσισαν να κλείσουν. Αποδείχθηκε στην πράξη πόσο λάθος επιλογή ήταν αυτή της ελληνικής πολιτείας. Γιατί και το κρατικό και το Αττικό είναι νοσοκομεία που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των συμπολιτών μου και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κοινή θέση των Δήμων της Αγίας Βαρβάρας, του Χαϊδαρίου και του Εγάλεο για την επαναλειτουργία του νοσοκομείου. Έχουν γίνει μικρά βήματα. Περιμένουμε την οριστική απόφαση του Υπουργείου, του Υπουργού για το πώς θα λειτουργήσει το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής. Βεβαίως και στα θέματα του περιβάλλοντος δεν αφήνουμε τίποτα πίσω. Θα συνεχίσουμε τα έργα σε όλα τα επίπεδα του Δήμου. Ξεκινάει σε λίγες μέρες ένα πολύ μεγάλο έργο που αφορά την ανάπλαση των παλαιών
εργατικών πολυκατοικιών που βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα, ένα έργο που πάνω από 10 χρόνια έχει λιμνάσει στα νερά της γραφειοκρατίας. Πολεμάμε και τη γραφειοκρατία, όχι μόνο την οικονομική κρίση και τα προβλήματα των συμπολιτών μου. Και ένα μεγάλο στοίχημα είναι η καθαριότητα. Η καθαριότητα η οποία έχει δυσκολέψει και μας έχει δυσκολέψει πολύ τα τελευταία χρόνια. Γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού, δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι θέσεις. Έχουμε πάνω από 10 χρόνια να πάρουμε προσωπικό και έχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι συνταξιοδοτηθεί. Γερασμένος στόλος που ήδη έχουμε προγραμματίσει σταδιακά να τον ανανεώσουμε, αλλά είμαστε ένας από τους 6 δήμους της Δυτικής Αθήνας, ένας από τους 6 δήμους της Ελλάδας που το Υπουργείο υποστηρίζει το νέο σχεδιασμό στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και αυτό είναι μεγάλο μας στοίχημα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η παιδεία. Μιλήσαμε για τον πολιτισμό, μιλήσαμε για την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης και για την αξιοποίηση της Βιοχρόμ. Παράλληλα όμως δεν αφήνουμε την παιδεία. Γιατί παιδεία και πολιτισμός είναι ισχυροί πυλώνες της πατρίδας μας. Σχεδιάζουμε ανοιχτά σχολεία. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα και ήδη είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να επιλέξουμε 2 με 3 σχολεία το απόγευμα να είναι ανοιχτά και να είναι κυψέλες δημιουργίες. Να μπορούν εκεί τα παιδιά να διαβάζουν, να μπορεί άνετα να κάθεται στη βιβλιοθήκη του ο γονιός, να υπάρχει ο γυμναστής, να υπάρχει ο καθηγητής των παραδοσιακών χωρών, να μπορούν τα παιδιά να παίξουν. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πολύ ελεύθεροι χώροι γενικά στην Αττική. Είναι καταστροφικό αυτό. Εμείς λοιπόν σχεδιάζουμε ανοιχτά σχολεία για το γονιό και για το μαθητή. Σε συνδυασμό και με το ανοιχτό πανεπιστήμιο που ήδη λειτουργεί στην Αγία Βαρβάρα και ολοκλήρωσε προχθές τον πρώτο του θεματικό κύκλο, θα δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στην παιδεία και στη λειτουργία των σχολείων. Ο Κλεισθένης φέρνει μια καινούρια κατάσταση μέσω της καθιέρωσης της απλής αναλογικής. Άρα η ερώτηση είναι αν υπάρχει στην περιοχή σας δυνάμεις, αν υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες είναι έτοιμες να συνεργαστούν και πώς βλέπετε γενικώς αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται. Είναι κάτι νέο για όλους μας. Είναι μία πρόκληση που πρέπει να αποδείξουμε ότι αν θέλουμε περισσότερη δημοκρατία ή λιγότερη. Θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Στην Αγία Βαρβάρα για πρώτη φορά 3 συνδυασμοί συνεργάζονται. Ο συνδυασμός ο δικός μου, ο συνδυασμός που στις προηγούμενες εκλογές ήταν επικεφαλής ο κύριος Γεωργιανάκης και ο συνδυασμός που ήταν επικεφαλής ο κύριος Νικητάκης. Χωρίς καμία συναλλαγή. Μόνο το καλό της πόλης και των δημοτών. Άρα στην πράξη εμείς πριν εφαρμοστεί ο νέος νόμος απλής αναλογικής, ήδη 3 παρατάξεις για πρώτη φορά στην ιστορία της Αγίας Βαρβάρας συνεργάζονται. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό κριτήριο για τους συμπολίτες μου να επιλέξουν εκτός των άλλων κριτηρίων που έχουν και το ποιος μπορεί να συνεργαστεί, ποιος είναι άνθρωπος των συνενέσεων, των συνεργασιών και ο άνθρωπος που αναγνωρίζει τη διάθεση όλων για το κοινό καλό της Αγίας Βαρβάρας. Το έχουμε δείξει στην πράξη εμείς εδώ και 1 χρόνο. Άρα λοιπόν έτσι πορευόμαστε. Συνεργασία, συνένεση, κοινό όραμα, γιατί δεν μας χωρίζει τίποτα. Και ξέρετε, αυτό το λέω πάντα και θα το πω και σε εσάς, ότι ακούγονται πολλές φωνές, σκληρή κριτική. Αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα. Αναγνωρίζω ότι όλοι ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία, να προσφέρουμε στην πόλη. Ο καθένας έχει το πρόγραμμά του, έχει τη φιλοσοφία του. Στην πράξη λοιπόν θα αποδείξουμε αν αυτά που λέμε προεκλογικά τα εννοούμε και την επόμενη μέρα των εκλογών.